συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών. Έδωσε σήμερα στα Χανιά η ΑΕΛ, καθώς πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στην αναμέτρηση με τον Πλατανιά που έληξε με σκορ 0-0. Η λαρισινή ομάδα πιστοποίησε την αρνητική της πορεία μέσα σε μια έδρα που αρκετές ομάδες έχουν ιτηθεί και απέδειξε πως θα δύσκολα μπορεί. 5 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Football League και οι Βυσσινοί με το βαθμό που πρόσθεσαν στο ενεργητικό τους έφτασαν τους 36 και ουσιαστικά κλείδωσαν την παραμονή στην κατηγορία. Οι κριτικοί ξεκίνησαν δυνατά τον αγώνα και δημιούργησαν δύο καλές ευκαιρίες μέσα σε ένα τρίλεπτο με τους Πάγκαλο και Μαρτσάκη που όμως δεν βρήκαν στόχο. Η πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΛ ήρθε στο 28ο λεπτό με το σουτ του Γκονζάλες που πέρασε πάνω από την εστία του Λαζαρίδη. Στην επανάληψη, με σφιχτό κέντρο και παίζοντας το παιχνίδι των αντεπιθέσεων, η ΑΕΛ έκλεισε τους χώρους προς την εστία του Σωτηρίου και έψαξε για τον γκολ της νίκης. Στο 68ο λεπτό, ο Καούνος δεν κατάφερε να σκοράρει, το ίδιο έγινε και με την κεφαλιά του Γκρούμπιεσιτς 10 λεπτά αργότερα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της λαρισινής ομάδας για να φύγει από τα Χανιά με το τρίποντο έγινε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Καρανίκας εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση, ο Χατζής πήρε την κεφαλιά, όμως πάνω στη γραμμή ο Νασλίδης έδιωξε κρατώντας ανέπαφη την εστία του Πλατανιά. Το τελικό 0-0 γεμίζει με ικανοποίηση τους Βυσσινοί, όμως τους αφήνει μια πικρία, καθώς το τελευταίο 20 λεπτό με τις ευκαιρίες που δημιούργησαν θα μπορούσαν να είχαν πάρει τη νίκη.